Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης του Σωκράτη Φάμελου, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, με την Δημοτική Αρχή Σουφλίου και Παραγωγικούς Φορείς, επισκέφτηκε το Συνοριακό Σταθμό Κήπων, έδωσε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου και τέλος έδωσε ανοιχτή ομιλία σε γνωστό καφέ της πόλης. Το πολιτικό μήνυμα της παρουσίας μου σήμερα εδώ είναι ότι η πολιτική πρόταση και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η δική μου προσωπικά δίνει ιδιαίτερη σημασία σε δύο χαρακτηριστικά που απεικονίζονται εδώ στον Εύρο. Το ένα είναι τα χαρακτηριστικά της ακριτικής Ελλάδας, που χρειάζεται ιδιαίτερες πολιτικές και κυρίως κοινωνικές και αναπτυξιακές για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους ακριτικούς νομούς και γενικότερα την περιφέρεια της χώρας. Και το δεύτερο είναι η προσήλωσή μου και η προσήλωσή μας στην αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή ανάπτυξη, δηλαδή στην αποκέντρωση, μιας και δυστυχώς η χώρα μας τα τελευταία χρόνια υποφέρει στην Ήπεθρο και συνεχώς τα προβλήματα της ακρίβειας ή των ελλειμμάτων στα δημόσια αγαθά απεικονίζονται πολύ πιο σκληρά στους ανθρώπους της περιφέρειας. Αυτό εξάλλου πρέπει να είναι και η νέα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Μια ισχυρή πολιτεία, η οποία έχει σχεδιασμό έτσι ώστε οι πολίτες να μην κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές ή τις πλημμύρες, να έχει ισχυρό κοινωνικό κράτος με δεδομένα τα δημόσια αγαθά της υγείας, της παιδείας, του νερού, αλλά και της στέγης, και να έχει και μια οικονομία η οποία θα είναι αποκεντρωμένη και πλουραλιστική. Δηλαδή δεν θα είναι για λίγους. Δεν θα σωρεύουν δισεκατομμύρια 10 εταιρείες και θα δουλεύουν 10 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες. Και δυστυχώς θα είναι η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της φτώχειας, όπως φάνηκε από τα τελευταία αποτελέσματα της Eurostat. Συζητήσαμε και για ιδιαίτερα ζητήματα εδώ στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο, γιατί πήγαμε και στο Σουφλί σήμερα και πήγαμε και στους κήπους. Το ένα θέμα είναι οι υποδομές, το οποίο το συζητήσαμε ιδιαίτερα στο συναρροϊκό σημείο των κήπων, όπου εκεί είδαμε την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για μια σοβαρή υποδομή που συνδέεται και με την εθνική ασφάλεια αλλά και με την οικονομία και την εργασία. Πήγαμε στο Σουφλί όπου συζητήσαμε και για τις προοπτικές, αν θέλετε, της οικονομίας και της κοινωνίας μετά και τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές, τις οποίες δυστυχώς βρέθηκα εδώ στον Εύρο ξανά για άσχημες στιγμές. Μου έκανε ιδιαίτερη αρνητική εντύπωση τα αποτελέσματα της δημογραφικής μείωσης που πλησιάζει τα τελευταία 15 χρόνια και υπερβαίνει, θα έλεγα εγώ, το 25%. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη χώρα μας. Συζητήσαμε με το Δήμο και εκεί, αλλά και με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στα σοβαρά θέματα και τους κινδύνους ιδιωτικοποίησης του νερού, με το σχέδιο συνένωσης των ΔΕΙΑ, το χαράτσι στα στερεά απορρίμματα, που είναι ο φόρος ταφής, τη μεγάλη καθυστέρηση, παρόλα τα βήματα που κάναμε εμείς στην κυβέρνηση 15-19 στα θέματα της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και στα μεγάλα προβλήματα της τελέχωσης. Και έμεινα άφωνος μπροστά στο σοβαρό έλλειμμα που υπάρχει με τη στελέχωση της παιδικής ΜΕΘ. Όταν εδώ πέρα υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, αλλά δεν υπάρχει στελέχωση από το Υπουργείο Υγείας. Όλα αυτά τα προβλήματα, αγαπητές φίλες και φίλοι, σημαίνουν ένα πράγμα για μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι χρειάζεται η κοινωνία ισχυρή αντιπολίτευση. Χρειάζεται σοβαρή, αξιόπιστη και δυναμική αντιπολίτευση. Όπως αυτή που έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα τον ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του Αλέξη του Τσίπρα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες δηλαδή, και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε σε αυτή την προσπάθεια που έγινε το πρώτο διάστημα, δηλαδή του καλοκαιριού του 2023. Μπροστά σε αυτή την δύσκολη κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να το ομολογήσουμε, κινδυνεύει και από συρρήκνωση και από απαξίωση, η δική μου πρόταση είναι να επιστρέψουμε στην πολιτική. Αλλά ποια πολιτική? Όχι του lifestyle, ούτε της σύντριγκας, ούτε των προσωπικών υποθέσεων και επιθέσεων. Την πολιτική δίπλα στον πολίτη.